Ξεσηκωμό στι τάξει των επαγγελματιών τη Οδού 1821 στο Ηράκλειο, καθώ εντό εβδομάδα θα ξεκινήσουν τελικά τα έργα ανάπλαση και όχι στα τέλη Ιανουαρίου, όπω είχε προσδιοριστεί χρονικά στη σχετική σύμβαση. Ο Δήμος αυτό που μας ζητάει είναι να ξεκινήσει το έργο νωρίτερα. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν βολεύει πλέον τα καταστήματα, γιατί ο προγραμματισμός που κάναμε σε παραγγελίες ήταν με βάση τα χρονοδιαγράμματα που είχαν εξ αρχής εξαγγείλει. Δηλαδή δεν είναι μόνο η περίοδος των Χριστουγέννων. Είναι και αυτοί οι μήνες, οι οποίοι είναι πολύ εμπορικοί για εποχικά καταστήματα, επαναλαμβάνω. Ο καιρός αλλάζει. Σε έναν δρόμο στον οποίο δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση ενδεχομένως καροτσάκι, θα υπάρξει λάσπη, γιατί όπως βλέπουμε υπάρχουν πλέον βροχές κλπ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μειώνεται η εμπορικότητά του. Η αγωνία μας είναι ότι είναι δύο μήνες πάρα πολύ δυνατοί, Νοέμβριος-Δεκέμβριος. Το οποίο έχουμε κάνει τις αγορές μας, έχουμε όλοι προγραμματίσει για την περίοδο αυτή. Και δεν μπορούμε ξαφνικά, εκτακτά, ενώ το έργο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει Ιανουάριο, να μπουν τώρα μέσα στην αγορά. Θα είναι μια καταστροφή για όλους μας. Η αρχή θα γίνει με την καθαίρεση και ανακατασκευή των πεζοδρομίων. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Αναστασάκης, οι επίμαχες εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, οπότε και το έργο θα παγώσει προσωρινά εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Υιοθετούμε μια λύση να ξεκινήσουμε από την Κυρίλλου Λουκάρεως προς τα κάτω και θα σταματήσουμε τέλος του Νοέμβρη τις εργασίες ώστε να απεμπλέξουμε εντελώς την εορταστική περίοδο. Μέχρι τέλος του Νοέμβρη λοιπόν θα έχουμε καθαιρέσει τα πεζοδρόμια και θα τα έχουμε ανακατασκευάσει και θα έχουμε κατασκευάσει και τις υποδομές κάτω από το δόστρωμα της κεντρικής οδού ώστε να μην έχουμε εξκαφείς, μπουλντόζες και φορτηγά μέσα στην τουριστική περίοδο. Εννοείται ότι θα συνεχίζονται οι πλακοστρώσεις εφόσον δεν έχουν τελειώσει στο κομμάτι που εργαζόμαστε τώρα και νομίζω ότι αυτή είναι μια σολομόντια λύση που θεραπεύει και τις ανησυχίες των καταστηματαρχών, αλλά δεν θέτηκε σε κίνδυνο νομικό την εκτέλεση της σύμβασης. Ζούμε σε μια εποχή η οποία είμαστε στο 2021 και θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση, ένα τόσο σοβαρό έργο εκατομμυρίων με μια μπετονιέρα που είναι του 1800 π.Χ. και δύο άτομα, τρία, να πλακοστρώνουν με πράγματα, με σβουράκια και να έχουν κάνει όλα τα μαγαζιά άχρηστα, όλα τα εμπορεύματα άχρηστα. Θεωρούμε ότι έτσι δεν θα τελειώσει το έργο και ειδικά το ξαναλέω για το θέμα πλακοστρώσεων, δεν θα τελειώσει το έργο Εύανς και Δικαιοσύνης ούτε το Μάρτιο. Επαγγελματίες έκαναν σαφές ότι το έργο θα πρέπει να ξεκινήσει στα τέλη Ιανουαρίου και να ολοκληρωθεί στις 24 Μαΐου σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση. Θα έχουν αφήσει τα χώματα στη μέση. Αν φυσάει αέρα στα χώματα θα είναι μέσα στα μαγαζιά μας. Τώρα στην Εύανς έχουν σπάσει, δεν έχουν φώτα. Και έχει περάσει τόσο καιρό, δεν θα έχουμε φώτα. Όλη την αναστάτωση, βρε παιδιά, Νοέμβρης-Δεκέμβρης είναι οι καλύτεροι μήνες του χρόνου. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή όλοι οι έμποροι αυτό παραδέχονται. Και αυτό υπογράψαμε την Παρασκευή, να μην ξεκινήσουν, να ξεκινήσουν το Γενάρη. Δεδομένου όμως ότι πάμε νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσουμε τώρα και αυτό είναι προς όφελος όλου του έργου, γιατί σίγουρα θα έχουμε τελειώσει πολύ πριν από το αναμενόμενο και σίγουρα πριν την έναρξη της επόμενης τουριστικής περίοδου. Είναι θέμα λογικής αυτό το πράγμα, ότι ξέρετε κάτι δεν γίνεται με μία μπετονιέρα που κάνει ο άλλος ένα σπιτάκι του σκύλου να έρθουν εδώ να κάνουν ανάπλαση του έργου με μία μπετονιέρα. Βλέπετε πώς είναι, δηλαδή είναι για να γελάμε.